επισημάνω και εγώ το χωρίο που επισήμανε ο κύριος Ζώγας στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή. Ο Ιωάννης λέγει: όποιος δεν ομολογεί, δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα, έρχεται πάλι. Αναστήθηκε η σάρκα του, ανελήφθη στον ουρανό με τη σάρκα του και έρχεται πάλι με σάρκα. Όχι μόνο απλώς ως Θεός, αλλά ως Θεός και ως άνθρωπος. Έρχεται με σάρκα ως άνθρωπος. Αυτός είναι απατεώνας και αντίχριστος, λέγει ο Ιωάννης το λέει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το χωρίο δεν το βλέπουν οι ταλέποροι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μια άλλη ερώτηση είχατε υποβάλει, κύριε Ζώγα. Ναι, λέω ότι από... έχει, η ερώτηση μου έχει και το χαρακτήρα του ορθολογισμού. Εάν είναι δυνατή η ανάσταση ενός νεκρού σώματος. Αυτό είναι για τους απίστους, τους ορθολογιστάς, έτσι. Το προβάλλω σαν επιχείρημα. Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να τίθεται τέτοια ερωτήματα, να δίνονται απαντήσεις, να βοηθούνται και οι άνθρωποι που είναι ορθολογιστέ, άπιστοι, άθιοι. Συμφωνώ. Ποιο είπατε είναι το ερώτημα? Εάν είναι δυνατή η ανάσταση ενός νεκρού σώματος. Εσείς δεν αναστηθήκατε? Καταλαβαίνετε το ερώτημά μου, ναι, να απαντήσετε εσείς. Ότι προτού να γεννηθώ δεν υπήρχα με αυτή την έννοια, αλλά θα μπορούσε όμως να ανταπαντήσει κάποιος ορθολογιστής ότι υπήρχα σε μορφή κυτάρου μέσα στους γονείς μου, ας το πούμε. Ο πρώτος άνθρωπος δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, ναι ή όχι? Όχι μόνο ο πρώτος άνθρωπος, τουλάχιστον όλο το υλικό, όλος ο υλικός. Όλο το σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία. Αλλά εγώ, κύριε Ζώγα, όταν λέω αν υπήρχατε εσείς, δεν εννοώ το υλικό μέρος. Αν υπήρχατε σαν συνειδητή ύπαρξη. Όχι, ασφαλώς όχι. Κατηγορηματικά όχι. Σαν ένα όν που έχει τη συνείδηση ότι είναι ο Θεόδωρος Ζώγας. Κατηγορηματικά όχι, κύριε Σωστρόπουλε. Που έχει νου, αυτοσυνειδησία. Αυτό το καταλαβαίνω ο καθένας ότι δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε εδώ και 50-60 χρόνια Ζώγας. Προτού να γεννηθούμε δεν υπήρχαμε. Εδώ και εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αν θέλεις, χρόνια δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος. Μάλιστα. Πάω έτσι σε δισεκατομμύρια χρόνια πίσω για να κάνω ισχυρότερο το επιχείρημα. Από το μηδέν αναστήθηκες από την ανυπαρξία και υπάρχει σήμερα. Ποιο είναι ευκολότερο, κύριε Ζώγα, ή μάλλον ποιο είναι μεγαλύτερο θαύμα? Να αναστηθεί κανείς από τον τάφο ή από την ανυπαρξία? Από την ανυπαρξία. Έγινε η μεγαλύτερη ανάσταση από την ανυπαρξία. Από την ανυπαρξία αναστηθήκαμε και γίναμε άνθρωποι. Για το Θεό που μας ανέστησε από την ανυπαρξία και μας έκανε ανθρώπους, είναι όλα εύκολα. Για το Θεό που έφτιαξε το σύμπαν από το μηδέν, είναι όλα εύκολα. Και όπως εμείς πατάμε ένα κουμπί και έρχεται φως, με τέτοια ευκολία και μεγαλύτερη, ο Θεός ανασταίνει τους νεκρούς. Μάλιστα, έγινε κατανοητό, κύριε Στρόπουλε. Να προχωρήσουμε όμως σε άλλες ερωτήσεις που έχουν σχέση με την ανάσταση του νεκρού σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από απόψεως χρόνου, πότε έγινε η ανάσταση του νεκρού σώματος του Κυρίου μας? Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατο, μετά τη Σταύρωση και το θάνατο. Ο Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό γύρω στις 3 το απόγευμα. Μάλιστα. Αποκατηλώθηκε, τον κατέβασαν από το Σταυρό ο Ιωσήφ, ο Αρημαθαίος και ο Νικόδημος, πρώτης δύσεως του ηλίου, και τον ενταφίασαν σε κενό, σε καινούριο μνημείο, το μνημείο που προόριζε ο Ιωσήφ για τον εαυτό του. Έμεινε ο Χριστός στον τάφο και στον Άδη μερικές ώρες από τη Μεγάλη Παρασκευή. Ολόκληρο το Μεγάλο Σάββατο. Μία ημέρα αυτή. Ολόκληρο το Μεγάλο Σάββατο, δεύτερη ημέρα αυτή. Και αναστήθηκε τη μία των Σαββάτων, δηλαδή την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την Κυριακή, καθημάς. Το όνομα Κυριακή αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη. Οι Εβραίοι λέγανε μία των Σαββάτων, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Πρωί-πρωί πήγαν οι μυροφόρες στον τάφο και διαπίστωσαν ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη, ουκέ συνόδε. Αναστήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Νύχτα αναστήθηκε ο Χριστός, προτού ξημερώσει. Μάλιστα. Ποια ώρα ακριβώς δεν το ξέρουμε, δεν το λέει η Γραφή. Λέμε αυτά που λέει η Γραφή. Και γι' αυτό μετενομάστη η μία των Σαββάτων σε Κυριακή. Ακριβώς. Και παραμέρισε η Κυριακή το Σάββατο, που ήταν η ημέρα της οποίας η αργία
ως ημέρας αφιερωμένη στο Θεό ήταν κατοχυρωμένη από την Τετάρτη εντολή. Η ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, η ημέρα της Αναστασιώσης του Κυριακή, παραμέρισε το Σάββατο της Τετάρτης εντολής, το οποίο σημαίνει ότι ο Κύριος που αναστήθηκε την Κυριακή είναι αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έδωσε και την... Αν ήταν κατώτερος από το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, δεν θα μπορούσε η ημέρα του Χριστού να παραμερίσει την ημέρα του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης το Σάββατο. Είναι ένα ισχυρότατο επιχείρημα για την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Σωτρόπουλε, ποιος ανέστησε το νεκρό σώμα του Κυρίου μας? Εδώ θα ακουστεί μια πολύ παράδοξη απάντηση, αγαπητοί τηλεθεατές. Ρωτάει ο κύριος Ζιώγας, ποιος ανέστησε το σώμα του Χριστού? Σύμφωνα με ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, το σώμα ανέστησε ο Θεός Πατέρας. Σύμφωνα με άλλα χωρία, το σώμα ανέστησε το Άγιο Πνεύμα. Και σύμφωνα με τέσσερα χωρία, δύο της Παλαιάς και δύο της Καινής, το σώμα ανέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν αντιφάσκουν τα χωρία της Γραφής. Όλα τα χωρία είναι σωστά. Και ο Πατέρας ανέστησε το σώμα, και ο Υιός ανέστησε το σώμα, και το Άγιο Πνεύμα ανέστησε το σώμα, διότι οι τρεις είναι μία ουσία, μία θεότης, μία δύναμης. Ό,τι κάνει ο Πατήρ, κάνει και ο Υιός, κάνει και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται κατά την έκφραση την πατηρική: ο Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ξέρετε κύριε Σωτρόπουλε, ότι πάρα πολλές φορές όταν είπα σε διαλόγους που είχαμε τους ψευδομάρτυρους του Ιεχωβά ότι το νεκρό σώμα του Ιησού το ανέστησε ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, στην αρχή γέλασαν. Το θεώρησαν ως κάτι το αστείο. Γέλασαν διότι είναι γελοί. Όχι, από άγνοια. Όχι, από άγνοια, δεν από τους άγνοια. Δικαιολογώ κύριε Ζώγα. Είναι σαφή τα χωρία της Γραφής. Δεν θυμάστε τι είπε ο Χριστός? Έχω τη δύναμη να θυσιάσω τη ζωή μου και έχω τη δύναμη να πάρω πάλι τη ζωή μου. Έχω τη δύναμη εγώ ο ίδιος ο Χριστός, με άλλα λόγια, να αναστήσω τον εαυτό μου. Και στους Ιουδαίους όταν σήκωσα το μαστίγιο, τι είπε κατόπιν? Θέλετε να δείτε ποιος είμαι, τι δύναμη έχω, τι θαύμα μπορώ να κάνω? Λύσατε τον ναό τούτον και τρεις ημέρες σε καιρό αυτό ναό ονόμαζε το σώμα του. Θανατώστε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες εγώ ο ίδιος ο Χριστός θα το αναστήσω. Σαν να τους έλεγε, δεν είμαι μόνο άνθρωπος, είμαι και Θεός. Σαν άνθρωπος θα πεθάνω, σαν Θεός θα ζω και θα αναστήσω το σώμα μου. Ναι, το μεν ένα πρώτο εδάφιο που αναφέρεται είναι στο Ιωάννου Ιώτα 16-18. Το δε άλλο είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, στίχους 19-22. Αλλά και το ότι το Άγιο Πνεύμα ανέστησε, δηλαδή συμμετείχε, συνήργησε στην ανάσταση του νεκρού σώματος, είναι Ρωμαίους ήττα 11. Μάλιστα. Για όσους θέλουν, δηλαδή, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό και δεν τα διαβάζουμε τα εδάφια και αναφέρομαι μόνο αυτά τα τρία. Και άλλα χωρία ακόμη είναι. Κατά πνεύμα αγιοσύνης, όταν λέει στην αρχή της προς Ρωμαίους επιστολής, εξαναστάσεως νεκρών, εννοεί το παντοδύναμο πνεύμα ανέστησε τον Χριστό ως άνθρωπο. Αλλά ο Χριστός ως Θεός ανέστησε ο ίδιος τον εαυτό του. Κύριε Σωτρόπουλε, πράγματα δηλαδή αδιανόητα. Τα γράφει η Γραφή διότι έτσι είναι και διότι η Γραφή είναι θεόπνευστη. Και εκφράζει και το τριαδικόν θεότητος αυτή η αλήθεια, ότι τα τρία πρόσωπα ανέστησαν από κοινού το νεκρό σώμα του Κυρίου μας. Ο Πατήρ διού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Δεν είπε ο Χριστός, ο Πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς. Και εγώ ο Υιός επίσης όποιους θέλω ανασταίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι κάνει ο Πατήρ κάνει και ο Υιός. Κύριε Σωτρόπουλε, επειδή ο χριστιανός στηρίζεται στη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του, θα πρέπει όμως να παρουσιάσετε, να παρουσιάσουμε αν θα βάλω την αυτό, μερικές αποδείξεις, προσέξτε, για αυτό το όντως συγκλονιστικό γεγονός. Το ενδοξότερο γεγονός της πιστεώς μας. Εκείνη οι ελπίδες μας. Εάν λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου διεξοδικώς ασχολείται με το θέμα της Αναστάσεως, της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως του ανθρώπου, πάντως ανθρώπου, εάν δεν υπήρχε Ανάσταση, εμείς οι πιστοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, θα ήμασταν τα πιο αξιολείπητα όντα. Και κοροϊδά. Και η θρησκεία μας θα ήταν ματέα, ανοφελής, παραμύθι θα ήταν. Αλλά νυνή Χριστός εγίγερτε απαρχήτων και κεμημένων εγένετο.
Αλλά τώρα ο Χριστός είναι γεγονός ότι αναστήθηκε και έκανε αρχή για να ακολουθήσει η Ανάσταση σε όλων των νεκρών. Και αυτά, τη μεγάλη και επιφανή αυτά τα έγραψε ένα πρόσωπο που ήταν διώκτης. Μεγάλος διώκτης, φανατικός διώκτης ο Παύλος. Της μεσιανικής ιδιότητας του Κυρίου μας και των Χριστιανών. Απόστολο. Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία η μαρτυρία του Παύλου. Σε αδρές γραμμές, κύριε Ζώγα, να αναφέρομαι αποδείξεις Αναστάσεως του Χριστού, σε πολύ αδρές γραμμές, η Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός ο ίδιος προείπαν και τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Αφού έγινε το ένα η Σταύρωση, ήταν δυνατό να μην γίνει και το άλλο? Η Σταύρωση αποτελούσε... Είναι κανείς προφήτης και αληθεύεις όλα όσα λέγει, ή είναι ψευδοπροφήτης? Ή είναι ψευδοπροφήτης και δεν αληθεύει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο Μεσσίας θα πεθάνει, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Ο ίδιος ο Χριστός είπε θα πεθάνω και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Αφού έγινε το ένα, ήταν επόμενο να γίνει και το άλλο. Μία μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Στρόπλε, και θα επανέλθουμε, αγαπητοί τηλεθέτες. Σε αδρές γραμμές, αγαπητοί τηλεθεατέ, θα αναφέρουμε αποδείξεις της Αναστάσεως του Χριστού. Ο κενός τάφος, ο κενός με έψιλον, ο αδιανός τάφος, είναι απόδειξη της Αναστάσεως, διότι οι Ιουδαίοι είχαν λάβει τα μέτρα και ασφάλισαν τον τάφο, είχαν εγκαταστήσει φρουρά για να μην έρθουν οι μαθητές και κλέψουν το σώμα. Αυτό το είπανε μετά την... Ο τάφος βρέθηκε αδιανός. Όχι, υπήρχε και κάτι. Υπήρχε όχι κάτι. Απολύτως αδιανός, με προλαμβάνετε. Μάλιστα. Μέσα στον τάφο βρέθηκαν τα νεκρικά σάβανα, τα οθόνια, οι νεκρικές ταινίες, οι λουρίδες, μάλιστα, οι λινές με τις οποίες είχαν φασκιώσει το σώμα. Και είχαν γίνει ένα σώμα με το σώμα. Ναι, ακριβώς. Και βρέθηκε και το σουδάριο με το οποίο είχε καλυφθεί το κεφάλι του Χριστού. Όταν ο Χριστός αναστήθηκε, τα άφησε μέσα στον τάφο ως τεκμήρια της Αναστάσεώς του. Δηλαδή, κύριε Στρόπουλε, το σώμα του μετά την την επιστροφή του πνεύματός του γλίστρισε τροποδινά μέσα από τα νεκρικά σάβανα και έφυγε. Μάλιστα. Όπως ο καρπός όταν οριμάσει γλιστράει και φεύγει από το κέλυφος. Ή και κάτι άλλο, πώς το φίδι όταν περνάει μέσα από μια σχισμή που αφήνει το παλιό το δέρμα. Ναι, το φίδι που αφήνει το πουκάμισό του, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ο Χριστός άφησε τεκμήρια της Αναστάσεώς του. Αλλά έχουμε πλήθος άλλες μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες των μυροφόρων γυναικών. Μήπως είχαν κάποια προδιάθεση για την Ανάσταση, κύριε Σωτρόπου? Δεν υπήρχε προδιάθεση. Ενώ ο Χριστός είχε μιλήσει για Ανάσταση, τους φαίνονταν αυτά τα λόγια παράδοξα. Την μία των Σαββάτων, μήπως πήγαν. Σαν υπνοτισμένοι τα άκουγαν οι Απόστολοι και οι άλλοι. Οι μυροφόρες μήπως πήγαν την μία των Σαββάτων για να δουν αν ο τάφος είναι κενός? Όχι, ή όχι, πήγαν να λείψουν το σώμα του Κυρίου με μοίρα. Να κάνουν τα μετά του. Ούπου γαρίδισαν την γραφή, λέει, για τους Αποστόλους, ότι δει αυτόν εκ νεκρών αυτήν. Δεν είχα ποτέ συνειδητοποιήσει αυτό το λόγο της γραφής, ότι ο Μεσσίας θα αναστενόταν. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει. Δηλαδή πήγαν στον χώρο που ήταν, στον τόπο που ήταν το μνημείο, με σκοπό να αποδώσουν τις μεταθανάτιες τιμές στο νεκρό σώμα. Δεν μπορούσαν καν να παραδεχθούν ένα Μεσσία να ταπεινώνεται με το θάνατο. Τα λόγια του Χριστού για θάνατο, για Ανάσταση, δεν μπορούσαν να τα χωνέψουν, να το πούμε έτσι απλά. Δεν μπορούσαν. Γι' αυτό και όταν πληροφορήθηκαν οι μαθητές από το στόμα των γυναικών ότι είδαν κενό το μνημείο και ότι ανέστη ο Κύριος, πώς φάνηκαν τα λόγια τους? Ο Σιλήρος, παραλήρημα, φλιαρία. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Γυναίκες, σου λέει, είναι ό,τι θέλουν λένε. Παραλυρούν. Έχουμε τη μαρτυρία των μυροφόρων γυναικών. Έχουμε τη μαρτυρία των Αποστόλων. Έχουμε τη μαρτυρία σε μια περίπτωση 500 ανδρών. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς Κορινθίους, είπε ότι ο Χριστός όταν αναστήθηκε εμφανίστηκε σε μια περίπτωση σε 500 και πλέον πιστούς.
που ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι. Ήταν λίγο δύσκολο να έχουμε ομαδική παράκρουση ή φαντασίωση. Όχι δύσκολο, αδύνατο. Τι δύσκολο, να είχαν όλοι πάθει παράκρουση διανοίας, να είχαν πάθει οφθαλμαπάτη, εστιεύεστε 500 άνθρωποι. Οι πιστοί άνθρωποι είναι οι πιο σωστοί άνθρωποι, πιο τετραγωνικοί. Μιλάμε για πραγματικούς πιστούς. Και μερικοί φοβήθηκαν. Οι πιστοί δεν είναι ούτε άπιστοι ούτε εύπιστοι. Εξετάζουν τα πράγματα και έτσι πιστεύουν. Δυσκολεύτηκαν οι μαθητές να πιστέψουν, ιδίως ο Θωμάς. Και όταν είδαν και ερεύνησαν και άκουσαν και ψηλάβησαν και είδαν και θαύματα του Χριστού και ήρθε και η χάρη στο Αναστάντος, τότε πίστευσαν. Και δεν έχουμε μόνο την μαρτυρία των Αποστόλων με λόγια, έχουμε και τη μαρτυρία τους με το αίμα τους. Δηλαδή όλοι οι Απόστολοι, εκτός του Ιωάννου, μαρτύρησαν με φρικτό μαρτυρικό θάνατο. Οι περισσότεροι, στις περισσότερες περιπτώσεις, σταυρώθηκαν, έχουμε σταύρωση Αποστόλων όπως έχουμε σταύρωση του Χριστού. Και μαρτύρησαν για την μαρτυρία τους, ότι είδαν αναστημένο τον Ιησού. Ασφαλώς, γι' αυτό μαρτύρησαν. Και όχι για μια θεωρία, ας πούμε. Δεν μπορεί. Ας έρθει ένας άπιστος εδώ, κύριε Ζώγα, να τον ξαπλώσουμε κάτω, να πάρουμε σφυριά εκεί και καρφιά, να τον καρφώσουμε πάνω σε ένα ξύλο, να πεθάνει. Λοιπόν, και να δούμε αν υπάρχει κανείς μετά να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Ή αν υπάρχει κανείς μετά να μαρτυρήσει για ένα ψέμα, με τέτοιο μαρτύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Οι Απόστολοι βεβαίωσαν αυτά που είδαν και κήρυξαν με το ίδιο τους το αίμα. Άλλες αποδείξεις είναι ότι στην Εκκλησία μας δημιουργήθηκαν εκατομμύρια μαρτύρων, μεγαλομαρτύρων, Αγίων, θαυματουργών, οι οποίοι θαυματουργούσαν και εν ζωή και μετά θάνατο, και τα ιερά τους λείψανε, ευωδιάζουν και είναι φοβερά στους δαίμονες, κάνουν ιάσεις, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, ιάσεις ασθενών. Πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των μεγαλομαρτύρων? Αν δεν υπήρχε η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, πώς θα μπορούσαν να υποφέρουν τα φρικτά μαρτύρια εκατομμύρια Άγιοι? Πώς θα μπορούσε, και κύριε Ζώγα? Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κύριε Σωτρόπουλε, και αν δεν ήταν ο Γιος του Θεού, του Ζώντος, ο φυσικός Γιος του Θεού Πατέρα και αληθινός Θεός, θα ήταν ο μεγαλύτερος εθικός εγκληματίας για τους ασφαλώς, μάρτυρες. Ασφαλώς. Να προσθέσω, κύριε Ζώγα, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, μετά πλέον το θάνατο αναφέρομαι, έχουν γίνει εκατομμύρια, δεν ξέρω, αναρρύθμιτα σημεία, θαύματα. Και σήμερα εν το ονόματι του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία γίνονται θαύματα. Και ο υποφαινόμενος έχει ερευνήσει και έχει διαπιστώσει προσωπικώς θαύματα εν το ονόματι του Χριστού. Ένα θαύμα που το γνωρίζουμε όλοι, κύριε Στρόπλα, το θεωρούμε όμως δεν του δίνουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει. Για να αφήνει ο διάβολος να δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Επικαλείται το όνομα του Κυρίου Μεσού Χριστού Ιερέας και αγιάζει το νερό. Βεβαίως. Εάν ήταν ανύπαρκτος Ιησούς Χριστός ή αν ήταν ένας νεκρός, λοιπόν, θα μπορούσε να έχει τέτοια δύναμη? Τα οστά των Αγίων που υποδιάζουν εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχω ένα οστάριο, ένα πικρό τεμπαχιάκι. Και μερικές φορές πλημμυρίζει ο τόπος από ευωδία. Πλημμυρίζει. Και ο ένας μπορεί να πνίγεται στην ευωδία και ο άλλος να μην αισθάνεται τίποτε. Μάλιστα. Ή ο άλλος ανύποπτος άνθρωπος να λέει τι μυρίζει, χωρίς να ξέρει. Και του λέω, ερεύνησε εκεί, ψάξε να δω πού έρχεται η ευωδία. Και έρχεται η επισημένη και λέει από αυτό το κουτάκι. Τι έχει εδώ μέσα? Που έχει άρωμα πάντως πανάκριβο που το πουλάνε. Όχι φυσικό άρωμα, για το φυσικό το αισθάνονται όλοι, αρκεί να είναι καλά το αισθητήριο της οφρύσεως, η μύτη. Μάλιστα. Εδώ έχουμε λείψανα των Αγίων, ένας πνίγεται στην ευωδία και ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτε. Ή μπορεί να είναι και οι δυο καλοί χριστιανοί. Αλλά τέτοια. Το κάνει έτσι ο Θεός για να κατοχυρώσει το θαύμα. Να μην πούνε ότι είναι κάποια απάτη, είναι κολόνιες, ξέρω εγώ. Τις κολόνιες όλοι τις αισθάνονται. Τώρα μια και το αναφέρεται, είχα μεταβεί με κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο. Ανέστη Χριστός και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας, δεν λένε οι ίμνοι της Εκκλησίας. Κύριε Στρόπλη, είχα μεταβεί με ένα συγγενικό μου πρόσωπο σε κάποιο ναό που υπάρχει ένα σκήνομα ενός Αγίου που ευωδιάζει. Ένιωσα και εγώ και η σύζυγός μου την ευωδία. Εκείνο το πρόσωπο δεν ένιωσε και νόμισε
ότι είχα συνεννοηθεί με τη σύζυγό μου για να, τον πείσουμε ότι ευωδιάζει. Και ξαναπήγε δεύτερη φορά και δεν ένιωσε πάλι τίποτα. Εγώ πήγα κάποτε στην Παναγία τη Μαλεβή. Το έχω ερευνήσει το θαύμα αυτό, είναι όντως θαύμα, και πνιγόμασταν στην ευωδία. Είναι δε περιπτώσει που αισθανθήκαμε την ευωδία χιλιόμετρα μακριά από το μοναστήρι. Ένας δε δικηγόρος, ενώ έβλεπε ότι όλοι έτσι αισθανόμαστε την ευωδία, σταυροκοπούμασταν, συγκινούμασταν, συγκλονιζόμασταν, αυτός δεν αισθανόταν και ήταν και πολύ κοντά στην εικόνα και στενοχωρείταν εσωτερικός. Και μου λέει, γιατί εγώ, λέει, δεν αισθάνομαι. Τι να το έλεγα, είναι ένας δικηγόρος με χαλαρά συνείδηση και βάζει πελάτες του και κάνουν ψευδορκίες. Η σκέψη μου εκεί πήγε, ότι γι' αυτό δεν αισθανόταν την ευωδία της εικόνας της Παναγίας. Να παρουσιάσουμε όμως και άλλες αποδείξεις, κύριε Σωτρόπου. Άλλες αποδείξεις, είπαμε. Εκατομμύρια αναρρύθμιτα θαύματα που γίνονται εν το όνομα του Χριστού. Προφητείες. Ο Κοσμάς ο Εντολός εξέφερε εκατοντάδες προφητείες καταπληκτικές. Πού πίστευε ο Κοσμάς ο Εντολός, κύριε Ζώγα? Στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εγώ το είπα και άλλο, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω. Εισπίσμα των δαιμόνων. Και μόνον ένας Κοσμάς Εντολός με τις εκατοντάδες προφητείες του, και μάλιστα με προφητείες στις οποίες προφητεύει τις καταπληκτικές επιστημονικές ευρέσεις της εποχής μας, είναι υπεραρκετός για να αποδείξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως Μεσσίας, είναι όντως Κύριος και Θεός, όντως απέθανε ως άνθρωπος και όντως αναστήθηκε. Και καλό θα ήταν, το κάνουμε σαν προτροπή στους τηλεθεατές, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν μελετήσει τη βιογραφία, τις διδαχές και τα θαύματα αλλά και τις προφητείες του Αγίου Κοσμά, φθηνό είναι το βιβλίο, μπορεί να το αγοράσουν τουλάχιστον από την αδελφότητα του Σταυρού. Είναι πολύ φθηνό. Κυκλοφορεί νομίζω σε 18η έκδοση. Μάλιστα, και ας εγκύψουν πάνω στις προφητείες και τότε θα δουν ότι αυτά που λένε για Νοστράδαμο κλπ. Είναι τίποτα. Δεν έρχονται εδώ οι άπιστοι να κάνουμε μια συζήτηση. Ένα κι άλλα κάνει δύο τέτοια συζήτηση. Αυστηρή συζήτηση, με αυστηρή λογική. Λοιπόν, ας έρθουν εδώ. Να τους φέρουμε τα τεκμήρια να τα δουν, κύριοι. Ένα μεγάλο θαύμα, κύριε Ζώγα, συνεχές θαύμα μέσα στο οποίο γίνονται πλήθος επιμέρους θαύματα, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όταν τον σταύρωναν τον Χριστό οι αρχιερείς, ο Άννας, ο Καϊάβας και οι άλλοι, ο συρφετός εκεί τους θρησκευτικής ηγεσίας του Ισραήλ, νόμιζαν ότι τελειώνει πλέον το θέμα Ιησούς, κλείνει ο φάκελος Ιησούς, αλλά ο Χριστός τι τους είπε? Μπαίνει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Τι τους είπε ο Χριστός, ένας λόγος έτσι μεγαλειώδης, με συγκινεί ιδιαιτέρως. Θα τον ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ακούγεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή αυτός ο λόγος. Τι είπε ο Χριστός? Τον ακούσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή αυτό το λόγο. Ότι αμήν λέγω ημήν απάρτη όψεστε των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Από τώρα ακριβώς που με καταδικάζετε και με σταυρώνετε και νομίζετε ότι σβήνω για τραγική εις βάρος σας ηρωνία, θα ειδείτε να δοξάζομαι, να κάθομαι στα δεξιά της δυνάμεως του παντοδυνάμου Θεού Πατρός και να φέρομαι εν δόξος πάνω στις νεφέλες του ουρανού. Μάλιστα. Οι ποιητικές εκφράσεις που σημαίνουν την απερίγραπτη δόξα του Αναστάντος Κυρίου. Ίδρυσε ο Χριστός η Εκκλησία, κράτος ανάμεσα σε όλα τα κράτη και υπεράνω όλων των κρατών, που πολεμείται λυσοδός απ' έξω και υπονομεύεται από μέσα και ζει 20 αιώνες. Κύριε Σωτρόπουλε, μια και αναφερθήκα στην Εκκλησία, μην ξεχάσουμε ότι το Ιερό Βιβλίο της Εκκλησίας συνεγράφει, μιλάω για την Καινή Διαθήκη, από τους Αποστόλους. Τι ήταν οι Απόστολοι? Απλοί αγράμματοι άνθρωποι. Ποιος λοιπόν ήρθε και τους δίδαξε να ομιλήσουν όλες τις γλώσσες του τότε γνωστού κόσμου και να συγγράψουν αυτό το βιβλίο που πραγματικά ακόμη και οι άθεοι
Και οι ορθολογιστές λένε ότι είναι το βιβλίο των βιβλίων. Λοιπόν, εάν δεν είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα, δεν τους είχε φωτίσει και δεν τους είχε δώσει αυτή τη σοφία. Ακριβώς. Είναι μία από τις αποδείξεις. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο των αγραμμάτων των ψαράδων, το παραδέχονται οι μεγάλοι άπιστοι και άθεοι που ξέρουν γράμματα, Εξυπακούεται. Ότι είναι ανώτερο όλων των βιβλίων όλων των αιώνων, όχι απλώς ανώτερο, άφταστο, ασύγκριτο, μοναδικό. Αυτό δεν είναι θαύμα? Ακούσαμε στην Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία, όσοι παραμείναμε μέχρι τέλος, και είναι υπέροχοι, κύριε Στρούγκνα, και όσοι έχουμε σαν θρησκεία το χριστιανισμό και όχι τη μαγειρίτσα, ακούσαμε το μεγαλειωδέστερο κείμενο που υπάρχει, την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και μόνο την αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου να μαζευτούν όλοι οι σοφοί, δεν μπορούν να την κάνουν, ή να στύψουμε όλα τα βιβλία προ Χριστού έξω από το χριστιανισμό, φιλοσοφικά, θεολογικά, δεν μπορούμε να κάνουμε την ουσία που έχει το προήμιο αυτό, πρόλογος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Και γράφει από έναν ψαρά. «Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεένο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε». Υπέροχα λόγια. Τα έγραψε ένας ψαράς. Ας μαζέψουμε όλους τους ψαράδες, να τους δώσουμε γραφή, να τους δώσουμε μελάνια, να τους δώσουμε χαρτί. Δεν γράφουν ένα στίχο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Προχωρούμε, κύριε Σωτρόπουλε. Θα μπορούσαμε όμως να προσαγάγουμε σαν απόδειξη αναστάσεως και τις προφητείες που εκπληρώνονται μετά την ανάσταση του Κύριου μας. Ασφαλώς. Προφητείες εκπληκτικές που έχουν σχέση με την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, μέχρι τα έσχατα της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι. Και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, στον 20ο αιώνα, βλέπουμε πάρα πολλές προφητείες που είναι εσχατολογικής φύσεως να εκπληρώνονται. Και από εδώ και πέρα θα εκπληρωθούν και άλλες. Ίσως τις δούμε και εμείς. Ασφαλώς, κατά τη διάρκεια της επηγείου ζωής μας. Ο Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Ζει Κύριος Παντοκράτορ. Αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη για τον Γιαχβέ ισχύει για τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος Παντοκράτορ. Ο σαρκωμένος Θεός, ο αναστημένος, ο Θεάνθρωπος. Κύριε Στρόπουλε, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει βέβαια σχέση με την Ανάσταση. Ποια είναι η σημασία της Αναστάσεως ακόμη και για τον ίδιο τον Χριστό? Έχει, καλώς το θέτεται το θέμα. Η Ανάσταση έχει σημασία όχι μόνο για εμάς τους ανθρώπους, αλλά και για τον ίδιο τον Χριστό. Πρώτα να αναφέρομαι, αγαπητοί τηλεθεατέ, τη σημασία που έχει η Ανάσταση για τον ίδιο τον Χριστό. Είπαμε ότι όταν οι εχθροί του τον εκτελούσαν, νόμιζαν ότι σβήνει το όνομα Ιησούς. Κλείνει ο φάκελος, ο Ναζωραίος. Είπατε. Το ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αυτό αποδεικνύει ότι ήταν όντως ο Μεσσίας, όντως ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Η Ανάσταση αποδεικνύει ότι ο Θεός Πατέρας έκαμε δεκτή τη θυσία του Χριστού και ότι ο Χριστός είναι αληθινός Μεσσίας και αληθινός Θεός. Αυτό που είπε ο Θωμάς, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Χριστός είχε πει στην αδερφή του Λαζάρου, τη Μάρθα, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μάλιστα. Τέτοιο λόγο ούτε διανοήθηκε ποτέ να πει κανείς για τον εαυτό του, ούτε θα τολμούσε αν διανοείται να πει κανείς, αλλά ούτε τόλμησε ούτε διανοήθηκε κανείς να πει ποτέ για τον εαυτό του, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Αυτό που είπε το απέδειξε με την αυτοαναστασή του. Καλά, το είχε ήδη αποδείξει σε κάποιο βαθμό με τον αναστήσει τον Λάζαρο και τον Ζωσάλους. Τον Υιό, τον μονογενή της. Αλλά το απέδειξε κατά τρόπο περηφανέστερο, μεγαλειωδέστερο, όταν αυτοαναστήθηκε.
Όταν στο ερώτημα των Ιουδαίων εκεί στο ναό, με ποια εξουσία κάνεις αυτά που κάνεις που τους εξεδίωξε από το ναό, και τους ζήτησαν κάποιο σημείο, τότε είπε ότι θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά του προφήτου και ότι εγώ ίδιος θα αναστήσω το νεκρό σώμα μου. Τον εαυτό μου, το νεκρό μου σώμα. Αυτό το χωρίο να το επαναλάβουμε είναι από τα χωρία που αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είχε τη συγκίνηση ότι είναι Θεός και ότι η γραφή που του γράφει είναι θεόπνευστη. Και δεν είναι απλά ένα ανθρώπινο. Θανατώστε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες εγώ ο ίδιος θα το αναστήσω. Αυτός είμαι. Αυτή τη δύναμη έχω, αυτό το θαύμα μπορώ να κάνω. Λόγια... Σαν να έλεγε, είμαι ο ίδιος ο Θεός. Λόγια αδιανόητα και ανεπινόητα ανθρωπίνως, κύριε Σωτρόπουλε. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσε να πάει στο μυαλό κανένας ανθρώπου. Όχι. Είναι δυστυχής ο κόσμος, αγαπητοί τηλεθεατέ, που δεν διαβάζει Ευαγγέλιο, δεν διαβάζει γραφή γενικότερα. Είναι δυστυχής, αδικεί τον εαυτό του. Τρέφεται με τα κόπρια εφημερίδων, ψευτοφυλάδων, τρέφεται με τα κόπρια εσχράς λογοτεχνίας και ποιήσεως και δεν τρέφεται με τον νέκταρ του Ευαγγελίου, με τον νέκταρ της γραφής. Αδικεί τον εαυτό του ο κόσμος. Όποιος δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, ιδίως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα έλεγα, αυτό εξαίρει περισσότερο τη θεότητα του Χριστού. Όποιος δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, συνέφερε να μην είχε γεννηθεί. Αυτό το λόγο που είπε ο Χριστός για τον Ιούδα, πρέπει να τον λέμε και για καθένα που δεν έχει όρεξη να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Κύριε Στρόπουλε, ποια είναι η σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας για εμάς τους ανθρώπους? Για εμάς τους ανθρώπους. Η πρακτική σημασία, ας το πούμε έτσι, το πρακτικό για αποτέλεσμα. Για εμάς απέθανε ο Χριστός και για εμάς αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε για τον εαυτό του. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο Χριστός παρεδόθη δια τα αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Παρεδόθη στο θάνατο, θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, για να εξαλείψει με το αίμα του, με τη θυσία του, τις αμαρτίες μας, πληρώνοντας βαρύ τίμημα για τα δικά μας αμαρτήματα και εγκλήματα, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, που σημαίνει τη δόξα μας. Κύριε Σωτρόπουλε, δεν σας κρύβω ότι εδώ και μερικές μέρες, καθώς κοιτούσα τον ένα στρουρανό, σκέφτηκα και είπα, μα λέω, τόσο πολύ μας αγαπάει ο Δημιουργός, εκείνος που έκανε τα δισεκατομμύρια των τρισεκατομμύρια των αστέρων, δισεκατομμύρια των γαλαξιών. Δισεκατομμύρια γαλαξίες επί δισεκατομμύρια ηλίους πολλαπλασιάστε να βρει. Ένας αστρονομικός αριθμός. Λέω, έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, πέθανε για μας, για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάρη, να γίνουμε δηλαδή συγκληρονόμενοι της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, κύριε Στρώ, ηλικιά το μυαλό μας, χωρίς υπερβολή. Εμείς, κύριε Ζώδα, αμαρτωλοί άνθρωποι και πεπερασμένα όντα, δεν έχουμε μεγάλη αγάπη, γι' αυτό δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού. Για μας η αγάπη του Θεού είναι μυστήριο. Πόσο ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ εμάς τα ελεηνά υποκείμενα, θα έλεγα, είναι που τον βλαστημούσαμε και τον που κάναμε όλα τα αμαρτήματα. Διαβάστε τα βιβλία προ Χριστού να δείτε πόσο βυθισμένοι ήταν οι ανθρωπότες μέσα στην αμαρτία, και ήρθε ο Κύριος και έγινε άνθρωπος και υπέστη τον πιο φρικτό θάνατο για μας. Αυτό είναι όντως ασύλληπτο. Όντως ασύλληπτο. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού. Να υπενθυμίσουμε ένα στίχο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το γάμα 16 νομίζω. Μάλιστα. Είναι ούτω γάρι γάπησε, ούτω γάρι γάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ και με τέτοια αγάπη αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τον άκοσμο κόσμο, τον αμαρτωλό που διέκει το εχθρικός προς τον Θεό, ώστε το μονογενή το Υιό, το μονάκριβο παιδί, το να εκφραστούμε έτσι, το άλλο εγώ του Θεού Πατρός, το θυσίασε για να μην πεθαίνουμε με πνευματικό θάνατο, για να μην καταντούμε στην αιώνια δυστυχία, αλλά να έχουμε αιώνια ευτυχία. Ας είπαμε, κύριε Ζώγα, που δείξα, ας είπαμε θαύματα, γίνονται θαύματα σήμερα,
ή αν κανείς δεν έχει ταπείνωση και δεν έχει καλή διάθεση, δεν αλλάζει, δεν συγκινείται. Δεν συγκινείται. Μακάρι εδώ είναι το μυστήριο της ανομίας, το μυστήριο της αμαρτίας. Μας ακούν τώρα τις τηλεθεατές οι οποίοι συγκινούνται, ενθουσιάζονται από το Λόγο του Θεού, ακούνε και άλλοι οι οποίοι δεν αισθάνονται τίποτα, να το ξέρετε. Μυστήρια πράγματα. Όποιος δεν έχει καλή διάθεση και ταπείνωση και δεν αγαπάει τον Χριστό, δεν μπορεί αυτό να συγκινηθεί, δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα. Αισθάνεται μόνο την ειδονή του φαγητού, του οβελία. Όχι για πολύ όμως, κύριε Στρόπουλε. Ασφαλώς όχι για πολύ. Πάρε και παρεπίδι είμαι επί της γης. Και δεν υπάρχει μόνη μας κάτω από τον ήλιο. Σήμερα είναι η μέρα πολύ μεγάλης χαράς. Να πούμε και μια πικρή αλήθεια. Πόσοι κάθονται στο τραπέζι και τρώνε πλούσια τα αγαθά του Θεού και δεν σκέπτονται καν τον Χριστό που μας πλημμύρισε με τα αγαθά του και δεν κάνουν σταυρό, και πόσοι σήμερα λένε χρόνια πολλά, δεν λένε Χριστός Ανέστη. Το πήρατε μέσα από το στόμα μου αυτό, κύριε Στρόπουλε. Και οι άρχοντες ντρέπονται να πούνε Χριστός Ανέστη. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να πούνε Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και ένας άθεος θυμάμαι και έναν άρχοντα, και έναν άρχοντα πρωιτών που έλεγε καλή χρονιά. Καλή χρονιά την ημέρα του Πάσχα. Είπαμε και ένας άθεος μπορεί να πει χρόνια πολλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν βγαίνει όμως εύκολα μέσα από την καρδιά αυτό το Χριστός Ανέστη, κύριε Σωτηρόπουλε. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίου. Πρέπει να αισθάνεσαι μερικά πράγματα για να τα πει. Εδώ βλέπετε ότι την ώρα που λέει ο ιερεύς Χριστός Ανέστη, έξω το προάβλιο του ναού, πραγματικά ακούω ανθρώπους εκείνη τη στιγμή να λένε χρόνια πολλά. Εκείνη τη στιγμή μιλάμε. Να μην λένε αληθώς Ανέστη. Είναι χριστιανοί αυτοί. Το Χριστός Ανέστη είναι μία μαρτυρία. Είναι ομολογία πίστεως. Είναι και η αρχή θριάμβου. Κραυγή θριάμβου. Ότι ο Κύριος μας δεν έμεινε στον τάφο. Ανέστη, ζει και βασιλεύει στους αιώνας. Το σημαίνει. Και ότι θα αναπτύξει... και θα συμβασιλεύσουμε μαζί του. Συνεχίζω για την σημασία της Αναστάσεως. Ο Χριστός λέει πρωτότοκος των νεκρών εγένετο. Τι σημαίνει αυτό, κύριε? Και απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Τι σημαίνουν αυτές οι δύο φράσεις? Λοιπόν, σημαίνουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε με ένδοξη ανάσταση. Το σώμα έγινε άφθαρτο. Ο Λάζαρος δεν αναστήθηκε με τέτοια ανάσταση. Όσοι αναστήσαν. Επανήλθε στο θάνατο. Ο Χριστός αναστήθηκε με ένδοξη ανάσταση, με σώμα άφθαρτο, δοξασμένο, ακτινοβόλο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα του σώματος της Αναστάσεως του Χριστού. Και έκανε αρχή για να ακολουθήσει η Ανάσταση των πιστών κατά τη Δευτέρα Παρουσία, η ένδοξη Ανάσταση. Θα αναστηθούν όλοι βεβαίως οι άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ένδοξη Ανάσταση θα έχουν μόνο οι πιστοί. Οι πιστοί, αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό, στην Αναστασή Του, στη Θεότητά Του, πιστεύουν σε όλα όσα λέγει η Γραφή, σε όλα όσα λέγει η Αγιωτάτη πίστης μας, η Εκκλησία, αυτοί θα τύχουν ενδόξου Αναστάσεως, θα αναστηθούν με ένα σώμα άφθαρτο, ένδοξο, πανέμορφο, απερίγραπτο σε ωραιότητα και σε ιδιότητες υπέροχες. Αυτή είναι η μεγάλη δόξα που περιμένουμε, να επανέλθει η ψυχή από τον Άδη, να ενωθεί με το σώμα, να αναστηθεί ένδοξο το σώμα και ολόκληρος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, να μετάσχει στη δόξα του Κυρίου μας στους απεράντους αιώνας. Θα ζήσουμε αιωνίως με απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και ευρωσύνη και δόξα, δυνάμει του σταυρικού θανάτου και της ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χριστός Ανέστη, ο χαιρετισμός Χριστός Ανέστη, να ακούετε τις 40 ημέρες μέχρι την ανάληψη του Κυρίου μας.